είπαμε, εδώ είμαστε και πάλι καλοί μας φίλοι και να πούμε σε όσους έχουν να δει κάτω πρόσωπα στον Ντάρουιν και επειδή κάναμε αναφορά στην αρχή της εκπομπής μας για τον κυκλώνα που πρόκειται να περάσει από εκεί, να πούμε ότι να μην ανησυχούν μέχρι στιγμής μέσα από ένα link που ενημερωνόμαστε μετεωρολογικό, αν το λέω σωστά, φαίνεται ότι η επικινδυνότητα δεν είναι υψηλή, είναι στην κλίμακα 2. Οπότε μάλλον δεν θα υπάρχει... Είναι αποδυναμωμένος φαίνεται να είναι, τουλάχιστον είναι προς το παρόν. Προς το παρόν είναι αποδυναμωμένος και αν έχει φτάσει μέχρι τα μισά, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα είναι υψηλής έντασης μέχρι να φύγει. Το ευχόμαστε δηλαδή, όλα καλά θα πάνε. Αυτή τη στιγμή μας ενημερώνουμε μηνύματα ότι απλά ψιλοβρέχει εκεί. Δεν είναι το μάτι ίσως του καιρού που λέμε. Όλα καλά θα πάνε. Να διαβάσουμε για μία ακόμα φορά, νομίζω είναι η τρίτη φορά που διαβάζουμε, την πολύ σημαντική ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας που αφορά σε ενδιαφέρον παιδιών που έχουν τελειώσει τα ΤΕΗ και θα σας διαβάσουμε τώρα με λεπτομέρειες τι ακριβώς ζητάνε. Σας πληροφορούμε ότι η τράπεζά μας θα απασχολήσει σπουδαστές της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο χρονικό διάστημα από 2 Τετάρτου έως και 1η Δεκάτου του 18 των κάτωθι τμήματων. Πρώτον, λογιστικής. Δεύτερο, λογιστικής και χρηματοοικονομικής, στο οποίο έχουν ενταχθεί και τα τέος τμήματα χρηματοοικονομικών εφαρμογών, χρηματοοικονομικής και ελεγκτικής, χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής. Τρίτον, διοίκησης επιχειρήσεων, στο οποίο έχουν ενταχθεί και τα τέος τμήματα διαχείρισης πληροφοριών, διοίκησης και διαχείρισης έργων, διοίκησης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και οργανώσεων, εφαρμογών ξένων γλωσσών στη διοίκηση και την οικονομία, εφαρμογών πληροφορικής στη διοίκηση και στην οικονομία, επιχειρηματικού σχεδιασμού και πληροφοριακών συστημάτων. Τέταρτον, διεθνούς εμπορίου και εμπορίας και διαφήμισης, marketing. Όσοι σπουδαστές ΤΕΗ ενδιαφέρονται μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από το κατάστημα και τον διευθυντή, τον κύριο Θεόφιλο Πατέλη. Λοιπόν, έχουμε και ένα ενδιαφέρον θέμα από την Ρόδο. Από τη Ρόδο. Να τροποποιηθούν οι όροι για την Όχι, αυτό δεν είναι της Ρόδου. Αυτό είναι. Αφορά όμως και τη Ρόδο. Και Ρόδου. Και Ρόδου. Να τροποποιηθούν οι όροι για την δρομολογιακή γραμμή Τύλου Σίμης Ρόδου, ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Δήμαρχος Σίμης, κ. Λευτέρης Παπακαλουδούκας. Η Σίμη, ως ένα από τα τέσσερα νησιά της Δωδεκανήσου, χωρίς αεροδρόμιο, έχει στηρίξει την τουριστική της ανάπτυξη και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση με το λιμάνι της Ρόδου, με δρομολόγια ανταπόκρισης στις πτήσεις του αεροδρομίου της Ρόδου. Η ύπαρξη ακτοπλοϊκών δρομολογίων μόνο πρωινές ώρες από Ρόδο για Σίμη, κάτι που συμβαίνει τα τελευταία 6 χρόνια, ουσιαστικά ακυρώνει την ύπαρξη του αεροδρομίου της Ρόδου για τη Σίμη, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπακαλουδούκας. Λοιπόν, το θέμα της Ρόδου που έλεγα εγώ είναι το εξής. Αλλαγές θα γίνουν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών της Ρόδου για την επόμενη σχολική χρονιά, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Γιάννης Κοροναίος. Επιπλέον, ανακοίνωσε την διοργάνωση της 22ης Βαλκανικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας Νέων, που θα γίνει στη Ρόδο τον Ιούνιο. Πάμε να ακούσουμε. Ξεκινώντας από τα θέματα της προσχολικής αγωγής, θα ήθελα να ενημερώσω τους συνειδητοποιητές μας ότι καταρχάς κατ' εφαρμογή της υποχρεωτικής έκδοσης κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών των Δήμων, ύστερα από την έκδοση του πρότυπου κανονισμού, όπως γνωρίζετε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών, ο οποίος ήρθε από εισήγηση της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης. Ένας κανονισμός, στον οποίο μέσα στα 19, θυμάμαι, άρθρα του κανονισμού, αναφέρονται με λεπτομέρειες οι εν γέννη λειτουργίες στους παιδικούς σταθμούς και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, αλλά και τα δικαιώματα των παιδιών και των πάση περιπτώσει όλων που ασχολούνται με τους παιδικούς σταθμούς. Από εκεί και πέρα, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει καθαρογραφεί, έχει διαβιβαστεί για έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση και μετά τον έλεγχο της νομιμότητας, σύμφωνα με την εγκείμενη νομοθεσία, αυτή η απόφαση θα πρέπει να αναρτηθεί στο site του Δήμου και να είναι πλέον κανονιστική διάταξη, η οποία θα ισχύει για όλους τους ασχολούμενους με τους παιδικούς σταθμούς. Αυτά όσον αφορά τον κανονισμό λειτουργίας. Σε συνέχεια αυτού του κανονισμού λειτουργίας ετοιμάζεται μια νέα εισήγηση, διότι ίσως δεν το γνωρίζετε, για πρώτη φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από την ερχόμενη χρονιά, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις δομές προσχολικής αγωγής θα πρέπει πλέον να μοριοδοτούνται. Για λόγους διαφάνειας,
Και είμαστε λοιπόν στο κομμάτι που ασχολούμαστε με τη σύνταξη μιας εισήγησης για το ποια θα είναι αυτά τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η μοριοδότηση και το τι μόρια θα παίρνει το κάθε κριτήριο. Φυσικά τα κριτήρια, σύμφωνα με την κείμενο νομοθεσία, θα πρέπει να είναι αυτά που λαμβάνονται υπόψη, είναι τα οικονομικά μεγέθη της κάθε οικογένειας και η κοινωνική κατάσταση της κάθε οικογένειας. Σε αυτό το στάδιο, λοιπόν, επεξεργαζόμαστε αυτή την απόφαση όσον αφορά τα κριτήρια που θα πρέπει να βάλουμε και αυτή η εισήγηση θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να είμαστε έτοιμοι από την επόμενη χρονιά να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να μοριοδοτήσουμε τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Αυτά όσον αφορά τα θέματα της προσχολικής αγωγής. Για τα θέματα παιδείας, είχαμε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή, τον κύριο Γραγιάννη, για θέματα που μας ενδιαφέρουν. Μια επικοδομητική συνάντηση. Αυτό που αξίζει, θα έλεγα, σε αυτή τη φάση να πω είναι το εξής, ότι ύστερα από αίτημα της μαθηματικής εταιρείας, το παράρτημα Δωδεκανήσου, η οποία έχει αναλάβει να διοργανώσει στη Ρόδο από 19 μέχρι 24 Ιουνίου την 22η Βαλκανική Ολυμπιάδα Μαθηματικών. Ύστερα από συνάντηση που είχαμε και με τον Δήμαρχο και τη σύμφωνη γνώμη του, ο Δήμος θα είναι παρόν σε αυτή τη διοργάνωση, θα είναι συνδιοργανωτής και ετοιμάζουμε σχετική εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να στηρίξουν όλοι οι φορείς του νοσιού μας. Θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, διότι θα έχουμε πάνω από 200-250 επισκέπτες, είναι τιμή για το νησί μας και θεωρώ ότι φεύγοντας από εδώ, ευελπιστώ ότι θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για το νησί μας. Λοιπόν, στο επόμενο θέμα που θα πάμε, το επόμενο θέμα μάλλον, είναι ειδικά για τους τηλεθεατές της ΚΟ. Βέβαια, όλοι μπορούμε να το απολαύσουμε, αλλά είναι ειδικά για τους θελάτρες της παραδοσιακής μουσικής. Έτσι, για να μην ξεχνάμε και τις ρίζες μας, την παράδοσή μας. Λοιπόν, κλέψαμε από το Aegean 24 News του συναδέλφου του Γιάννη του Κιάρη ένα πολύ ωραίο θέμα που είχε να κάνει με την παράδοση και με το πινάβλι και τους πιναυλαδόρους της ΚΟ. Τι είναι λοιπόν το πινάβλι? Το πινάβλι είναι ένα πνευστό μουσικό όργανο, χειροποίητος ποιμενικός αυλός, φτιαγμένο από καλάμι και πικροδάφνη στην οπή. Συνήθως ο πιστικός, ο έμπιστος, νομίζω ο πιστικός είναι ο έμπιστος, το έμπηγε στο πόδιμά του. Ο πιστικός ήταν και ο βοσκός. Ναι. Αλλά ναι. Το έμπηγε στο πόδιμά του, στις μπότες του δηλαδή, που φόραγαν οι βοσκοί, ή στη βρακοζώνη, το κρατούσε συντροφιά στη μοναξιά του. Αυτό είναι ένα κείμενο από το βιβλίο «Καταγραφές» του κυρίου Γιοργαλή. Στην περιοχή της ΚΟ, λοιπόν, βρίσκεται δυστυχώς υπό εξαφάνιση το πινάβλι, γιατί δεν υπάρχει πλέον κανένας νέος σήμερα στο νησί που να παίζει ή να μαθαίνει. Το πινάβλι το έπαιζαν σχεδόν αποκλειστικά οι πιστικοί, οι βοσκοί, οι οποίοι είχαν άφθονο χρόνο στις ώρες της βοσκής, αλλά και εύκολη πρόσβαση στις πρώτες ύλες που χρειάζονταν για να το κατασκευάσουν. Στην ΚΟ και την Ίσυρο φαίνεται να υπερισχύει το πινάβλι εναντί της τσαμπούνας και κυριαρχεί σχεδόν σε όλα τα άλλα νησιά στο χώρο των βοσκών. Πολλοί ήταν πες μου, Νίκη. Όχι, ειδικά τώρα αυτές τις μέρες που εμείς εδώ συνηθίζαμε από παλιά να πηγαίνουμε στο Βοσό τα αρνιά. Τα αρνιά μας, έτσι, ναι. Αλλά εδώ δεν έπαιζαν με το πινάβλι από ό,τι φαίνεται. Πολλοί ήταν λοιπόν οι καλοί πιναυλαδόροι του προηγούμενου αιώνα που μαζεύονταν για ποσπερίδες στις γειτονικές μάντρες και γλεντούσαν με το πινάβλι τους τις παρέες τους, κυρίως τις νύχτες του χειμώνα, σύμφωνα με τις περιγραφές που υπάρχουν. Τις καλοκαιρινές βραδιές πάλι έπαιζαν κατά τη διάρκεια της βοσκής και δεν έχαναν ευκαιρία οι νεαροί πιστικοί να σμίξουν σε παρέες και να εξασκηθούν τόσο στο παίξιμο όσο και στον χορό. Ωστόσο, παρά τον κίνδυνο εξαφάνισης του οργάνου, είναι ακόμη αρκετή η εν ζωή πιναυλαδόρη της ΚΟ. Αναφέρουμε μερικούς που λέει το δημοσίευμα, μετά από κάποια έρευνα μέσα από την μουσική παράδοση, είναι ο Στέλιος Κούλογλου, ο Γιάννης Μάμης, ο Παναγιώτης Μαντούκος, ο Γιάννης Φώτης, ο Γιάννης Νικολένδρης, Πέτρος Φώτης, Στεφανής Χανδακάρος, Σάβας Στούπος και Νικήτας Παπούλης. Στο βίντεο που ακολουθεί και θα δείτε, παίζουν οι Γιάννης Μάμης από το Ασφενδιού, Νικήτας Παπούλης από την Αντιμάχια και Στέλιος Κόστογλου από την ΚΟΠΑ. Πάμε να τους ακούσουμε να παίζουν το πινάβλι, λοιπόν.
Θέλω να σε ρωτήσω, αχ, τα νιάτα που μας δώσες, γιατί τα παίρνεις πίσω. Πολύτιμη κληρονομιά που μας κληροδοτούν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Εμένα είναι και ο παππούς μου ήταν απτικό, mm-hmm. την αντιμάχια. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε, να υπενθυμίσουμε σήμερα τη θεατρική παράσταση των παιδιών του δεύτερου γενικού λυκείου στις 8 η ώρα, mm-hmm. Την παροδία της Γκόλφο. Θα πρέπει να είναι μια πολύ όμορφη παράσταση. Είναι. Αχ, αυτή η Γκόλφο. Λοιπόν, εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε πολύ πολύ γρήγορα, γιατί καθυστερήσαμε. Να σας πούμε καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκη. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Και πάλι, πρώτο Θεός μαζί σας. Γεια σας. Γεια σας.